Θα πάμε λειψούς, αλλά έχουμε μια φωτογραφία λίγο. Για να δούμε λίγο, γιατί εκεί στο βυθό φυτεύουν κήπους, έτσι δεν είναι? Μία πρωτοποριακή λοιπόν διαδικασία φύτευσης υποβρύχιων κήπων Ποσειδονίας με τη χρήση σπόρων ολοκληρώθηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου ερευνητές του Ινστιτούτου Θωλάσσης Προστασίας Αρχιπέλαγος, έπειτα από 3 μήνες προετοιμασίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ανοίγουν νέοι ορίζοντες και νομίζω ότι για όλους όσοι ενδιαφέρονται και για το κάτι παραπάνω που θα βρουν στους λείψους, είναι η κατάλληλη ευκαιρία φέτος το καλοκαίρι να τους επισκεφθούν. Πάμε στον Δήμαρχο, τον κύριο Φώτης Μάγκος. Δήμαρχε. Πολλή φορά που τα λέμε εδώ στην εκπομπή. Την καλησπέρα μας. Πώς τα καταφέρατε πάλι να ξεχωρίσετε και να γίνετε σε όλη την Ελλάδα, έτσι πρώτο θέμα? Καλησπέρα και από τους λειψούς. Σας ξανακαλησπερίζω και σας ξαναευχαριστώ για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που δείχνει η εκπομπή σας κάθε φορά για το νησί μας. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε πάντα να μην αντιγράφουμε και να κάνουμε πράγματα τα οποία είναι καινοτόμα. Αυτή τη φορά λοιπόν το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, το οποίο το υποστηρίζει πάρα πολύ θερμά ο Δήμος Λειψών για όλες αυτές τις περιβαλλοντικές δράσεις που αναλαμβάνει, έκανε κάτι πρωτότυπο. Πρωτότυπο ως προς τον τρόπο, γιατί οι φυτέψεις βυθού έχουν ξαναγίνει, έχουν γίνει προσπάθειες, αλλά για πρώτη φορά φέτος, μετά από 10 χρόνια, υπήρξε ανθοφορία, που σημαίνει ότι υπήρξε σπόρος, ο οποίος ξεβράστηκε στις ακτές. Το Αρχιπέλαγος λοιπόν μαζί με τους φοιτητές και τα μέλη που έχει εδώ στους Λειψούς στην ερευνητική του βάση συνέλεξε αυτούς τους καρπούς και έκανε κάποιο πείραμα φύτευσης και μεταφύτευσης στο βυθό. Ξέρετε ότι η επιτυχία αυτού του πειράματος έχει παγκόσμιο ενδιαφέρον, γιατί γίνεται για πρώτη φορά αυτή η μεθοδολογία και μπορεί να αποτελέσει πηξίδα και οδηγό για όλο τον πλανήτη στο μέλλον. Εδώ να σας πω μόνο και αξίζει να σημειωθεί αυτή η σημαντικότητα των λιβαδιών Ποσειδονίας. Ό,τι είναι τα τροπικά δάση για την ατμόσφαιρα, έτσι είναι και τα λιβάδια Ποσειδονίας για τη θάλασσα. Και μάλιστα έχουν μοναδικές ιδιότητες, είναι ένα ανώτερο φυτό τα φύκη, τα λιβάδια Ποσειδονίας. Φύκη τα ξέρει ο περισσότερος κόσμος και συγκρατούν 35 φορές περισσότερο άνθρακα από αυτό που μπορεί να συγκρατήσει ένα τροπικό δάσος κατά αναλογία επιφάνειας. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι για το περιβάλλον. Εμείς εδώ λοιπόν στους Λειψούς δεν αρκούμαστε στο να φυτεύουμε στη στεριά, φυτεύουμε και στη θάλασσα. Σωστά. Αναφορικά με τον τουρισμό πώς θα πάτε, Δημαρχέ? Πάμε αρκετά καλά. Ο Ιούνιος ξεκίνησε λίγο δειλά, αλλά νομίζω ότι έτσι από το πρώτο δεκαήμερο και μετά άρχισε να φορτσάρει. Πιστεύω ότι το νησί σε λίγες μέρες θα γεμίσει και μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου θα υπάρχει πληρότητα. Από εκεί και πέρα τα πράγματα από 15 Σεπτεμβρίου και μετά είναι βίωνα. Ξέρετε, εκείνη την περίοδο πολλοί κόσμος είναι του last moment booking που λέμε. Και γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να πείσουμε τον κόσμο να έρθει στο νησί μας και θα αποζημιωθεί όχι μόνο για το καλό φαγητό, για τις καλές παραλίες, για τη φιλοξενία των ανθρώπων, θα αποζημιωθεί και με αυτές τις καινοτομίες και τις δράσεις που αναλαμβάνει το νησί, οι φορείς του νησιού σε συνεργασία με τον Δήμο και θα αποζημιωθούν. Έρχονται και πολλοί Έλληνες, σωστά, διαχρονικά στους Λειψούς. Ναι, και αυτό μας ικανοποιεί ιδιαιτέρως. Γιατί γίνεται σοβαρή προσπάθεια προώθησης του νησιού μας. Φανταστείτε ότι έρχεται κόσμος από όλο τον κόσμο, από τον Καναδά, από την Αμερική, από την Αυστραλία. Άρα λοιπόν είναι πολύ πιο εύκολο για τον Έλληνα που δεν χρειάζεται να πάρει ούτε αεροπλάνο ούτε τίποτα. Υπάρχουν καράβια 2 φορές την εβδομάδα από τον Πειραιά, Τρίτη και Πέμπτη, που σε φέρνουν κατευθείαν στο νησί μας. Είναι ένα 8-ωρο ταξίδι το οποίο μπορεί να αποτελέσει και μέρος των διακοπών, μέρος της περιπέτειας. Ξέρετε, οι διακοπές δεν αρχίζουν από την ώρα που φτιάχνουμε τις βαλίτσες, έτσι. Θα πρέπει να το δουν κάπως έτσι. Και βέβαια υπάρχουν και αεροδρόμια στην Κο, στη Σάμο, στη Λέρο, στην Κάλυμνο, όπου μπορεί κάποιος, αν θέλει για πιο γρήγορα και με ανταποκρίσεις τις οποίες έχουμε φροντίσει να υπάρχουν σε συνεργασία με τους τοπικούς πλειοκτήτες αλλά και με το Υπουργείο Ναυτιλίας, τη Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών, που έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία, έτσι ώστε να εξυπηρετείται ο κόσμος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να ευχηθούμε? Καλή σεζόν να ευχηθούμε και με το καλό να γνωρίσουμε και τον νησί σας από κοντά, Δήμαρχε.
Το λέμε συνέχεια, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να το κάνουμε. Νομίζω ότι αυτό το καλοκαίρι θα γίνει. Ωραία. Σας περιμένουμε, όπως και όλους τους όσοι επιθυμούν να έρθουν στο νησί μας. Σωστά, και κριτική. Θα αποζημιωθούν, το ξαναλέω. Όσοι φεύγουν, φεύγουν με την ανάμνηση ότι, και την ελπίδα ότι θα ξανάρθουν. Λοιπόν, να είστε καλά, Δήμαρχε. Χαιρετισμούς. Ευχαριστώ πολύ, και εσείς. Ευχαριστούμε, να είστε καλά.